Η φετινή Αγκροθέσσαλη είναι, όπως βλέπει κανένας και διαγυμνού οφθαλμού, πολύ μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Έχει καταρχήν μια αύξηση των εκθεσιακών της χώρων περίπου στο 40%, έχει μια αύξηση των εκθετών της περίπου στο 60% και βεβαίως το προσδοκόμενο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητά της είναι μεγάλο και πιθανολογούμε βεβαίως ότι θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τις 40.000 των επισκεπτών που είχαμε την προηγούμενη φορά. Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης και έχοντας στα χέρια μας τα αποτελέσματα αυτής της διοργάνωσης, στοχεύουμε με τη DEFEL EXPO να καταθέσουμε φάκελο που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στην Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων, προκειμένου η Αγκροθέσσαλη να πιστοποιηθεί και να μπει στο ευρωπαϊκό καλεντάρι των εκθέσεων. Η δυναμική των πραγμάτων, οι ανάγκες της αγοράς, η εξωστρέφεια που θέλουν να δείχνουν οι επιχειρήσεις, όλοι οι παράγοντες αυτοί και βέβαια με τη βοήθεια του Δήμου Λάρισσας μπορούμε να έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο θα σας το ξαναπώ, αποτελεί για μας μοντέλο ανάπτυξης γεγονότων που έχουν τα αποτελέσματα στην τοπική και υπερτοπική οικονομία. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους ανθρώπους και τα στελέχη της ΔΕΘ που μας έχει δοθεί η δυνατότητα ως Δήμος Λαρισαίων, ως τοπική αυτοδιοίκηση, να δείξουμε έναν διαφορετικό ρόλο, αυτό που λέμε τοπική αυτοδιοίκηση που ανοίγει δρόμους. Ανοίγει δρόμους για την επιχειρηματικότητα, ανοίγει δρόμους για την τοπική οικονομία, για την τοπική ανάπτυξη. Είναι η έκθεση της καινοτομίας, η έκθεση της ευφυούς γεωργίας, όπως είπε και ο Δήμαρχος, η έκθεση της ανάπτυξης και της προοπτικής για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Τι σου επισκέπτη έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλους τους τομείς της γεωργίας και συντροφίας και για όλα τα προϊόντα. Επίσης σημαντική είναι και η διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα νέα και τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου.